κομμάτι, γιατί σας είπα στην αρχή ότι θα συζητήσουμε σήμερα με αφορμή το θέμα του μετόπου των επιδοτήσεων. Καταβάλλονται σήμερα όλα τα ποσά. Θα έχουμε αναλυτική ενημέρωση και από τον κύριο Μύρωνα Χιλετζάκη. Κύριε Χιλετζάκη, καλώς ήρθατε και σας ευχαριστούμε για μία ακόμα φορά. Και ομολογώ ότι είχαμε κλείσει αυτή τη συνάντηση από την προηγούμενη εβδομάδα. Όλοι γνωρίζαμε ότι τελικά οι επιδοτήσεις θα καταβληθούν στις 20 του μήνα. Οι σειριζόσασταν τότε, είχατε τις πηγές σας. Για 18 του μήνα τελικά ήσασταν κάθετος. Κλείσαμε το ραντεβού και να λοιπόν σήμερα που άρχισαν να πιστώνονται οι λογαριασμοί των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Και εμείς θα συζητήσουμε τώρα για το πώς οδεύει τελικά η διαδικασία μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα. Ναι, έχουμε εικόνα. Η μεγάλη πληρωμή και η καταληκτική ημερομηνία ξεκινάει από σήμερα και τελειώνει 20 του μήνα, ημέρα Παρασκευή. Ήδη έχει ξεκινήσει από τις 4 η ώρα το απόγευμα και πιστώνται τραπεζικοί λογαριασμοί κτηνοτρόφων και παραγωγών που είναι κάτοχοι της Τράπεζας Πειραιώς. Το τονίζω για να μην πηγαίνουν στα ATM των άλλων τραπεζών οι παραγωγοί να κοιτάνε αν τους μπήκε η επιδότηση ή όχι. Η Τράπεζα Πειραιώς είχε το έργο της πρώην Αγροτικής Τράπεζας. Έτσι. Είναι η τράπεζα που παίρνει πρώτη τα χρήματα και μετά τα κατανέμει με ένα τραπεζικό βαλέρ. Είναι μια ορολογία τραπεζική που τις επόμενες μέρες θα φανούν και στις άλλες τράπεζες. Θεωρώ ότι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί επίσημα η πληρωμή. Είναι όμως και μια μεγάλη επιτυχία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που έβαλε σήμερα και την εξωτική αποζημίωση. Και την εξωτική. Και την εξωτική. Υπήρχαν φωνές στο προηγούμενο διάστημα, το είχαμε συζητήσει κιόλας, ότι η εξωτική θα ήταν αυτή η οποία θα καθυστερούσε και ενδεχομένως να πήγαινε για Παρασκευή. Τελικά και αυτή σήμερα. Για Παρασκευή και μπορεί και για Δευτέρα. Και αυτή μπαίνει σήμερα. Οι δικαιούχοι θα δουν 3 με 4 πληρωμές στα βιβλιάρια τους και είναι μέσα και η εξωτική που αφορά 300.000 παραγωγούς και είναι 253 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ η μεγάλη πληρωμή που γίνεται της βασικής ενίσχυσης είναι περίπου 900 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για μια πληρωμή της τάξης του 1,1 δις ευρώ και κάτι παραπάνω. Τα λέω χοντρικά, δεν τα λέω αναλυτικά τα νούμερα. Αφορά 595.000 παραγωγούς σε όλη την ελληνική επικράτεια που η επιδότηση χωρίζεται σε κάποια τμήματα. 322 εκατομμύρια ευρώ αφορούν το 30% το υπόλοιπο της βασικής ενίσχυσης. 504 εκατομμύρια ευρώ αφορούν το πρασίνισμα που πληρώνεται στο 100%. Έχουμε της νεαρής ηλικίας που αφορά 77.000 παραγωγούς. Το Young που αφορά 77.000 παραγωγούς και είναι 33 εκατομμύρια ευρώ. Και έχουμε και το περιβόητο εθνικό απόθεμα που είναι 23 εκατομμύρια ευρώ και αφορά 919.500 παραγωγούς. Περιμένετε αυτήν την εξέλιξη και σήμερα και το απόθεμα και οι επιδοτήσεις όλα μαζί και οι εξωστατικοί. Τελικά τι άλλαξε κάτι, έχετε κάποια ενημέρωση? Μάλλον υπάρχει πιο καλό σχεδιασμό στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Η ενημέρωση όμως που είχαμε εμείς ήταν η εξής, ότι αύριο θα έχουν κάποια στάση εργασίας οι τραπεζικοί υπάλληλοι της Τράπεζας Πειραιώς, που αυτή έχει το μεγάλο έργο, και αυτή η στάση εργασίας έβαλε σε προβληματισμό το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και τον ίδιο τον οργανισμό που λέγεται ο ΠΚΠ. Και προέβη στην πληρωμή για να μην πέσουμε μέσα στις γιορτές, μέσα στα Χριστούγεννα που είναι οι αργίες, για να καταβληθούν όλες οι επιδοτήσεις να κάνουν. Λοιπόν, εγώ θέλω να ανοίξουμε και διάβλο επικοινωνίας με τους τηλεθεατές, με όλους εσάς που μας παρατηρείτε. Μπορείτε να θέσετε τα ερωτήματά σας, γιατί πολλοί από εσάς ενδεχομένως να στραφήκατε σήμερα στη λύση του τραπεζικού καταστήματος, να βρεθήκατε, να είδατε κάτι το οποίο δεν σας άρεσε. Μπορεί να μην είδατε τα ποσά τα οποία περιμένατε, μπορεί να μην είδατε καθόλου χρήματα. Εάν όντως έχετε απορίες ή ερωτήσεις, μπορείτε βεβαίως να απευθείτε. Θα δούμε τους τρόπους επικοινωνίας στον κύριο Χιλετζάκη για όση ώρα θα είμαστε εδώ. Πρακτικά αυτό σημαίνει, κύριε Χιλετζάκη, ότι μπορεί κάποιος να κάνει ανάληψη χρημάτων από την Πειραιώς ακόμα και σήμερα? Ναι. Μπορεί όποιος είναι κάτοχος της Τράπεζας Πειραιώς και έχει καρτούλα, μπορεί να πάει στα ATM και να σηκώσει τα χρήματά του και να πατήσει και τελευταίες κινήσεις, να δει τις πιστώσεις από πού ήταν, πώς ήταν, πόσα χρήματα είναι και πόσο υπόλοιπο. Μην ανησυχήσουν κάποιοι παραγωγοί. Πληρωμές έχουν ξεκινήσει από τις 4 και 4 ακριβώς για την ακρίβεια και θα γίνονται μέχρι και αργά το βράδυ. Μπαίνουν τμηματικά και θα φέρω ένα παράδειγμα. Τι σημαίνει τμηματικά? Ένας παραγωγός που παίρνει μία επιδότηση Α θα του γίνουν 3 με 4 καταβολές αναλόγως την ηλικία του τώρα.
Η μία καταβολή είναι το 30% της βασικής ενίσχυσης. Ναι. Επομένως θα γίνει μία πληρωμή του 30%. Θα γίνει μία πληρωμή του πρασινίσματος που αφορά το 55% περίπου επί του συνόλου της επιδότησης, αλλά γίνεται εγκαθάριση στο 100%. Η άλλη πληρωμή έχει να κάνει με το junk, αν αυτός ο παραγωγός είναι νεαρός κάτω των 40 ετών. Και έχουμε και άλλη μία πληρωμή που είναι η εξισωτική, που αυτή την παίρνουν όλοι οι παραγωγοί. Έχουμε και το εθνικό απόθεμα, που αυτό θα το δουν κάποιοι άλλοι παραγωγοί, οι 19.500, που είναι πολύ λίγοι με σχέση τους άλλους, που είναι μία έξτρα πληρωμή αυτή. Εθνικό απόθεμα, δηλαδή δεν θα δουν τη βασική και το πρασίνισμα. Ναι. Θα τα δουν μία πληρωμή το εθνικό απόθεμα, μία πληρωμή το ΖΑΝΚ και μία πληρωμή την εξισωτική. Η εικόνα που έχετε μέχρι στιγμής, γιατί δεν μπορεί να μην έχετε συνομιλήσει, τι λένε και για το κομμάτι των επιδοτήσεων? Μπορεί να μπήκαν κάποια ποσά κουτσουρεμένα? Είναι πολύ νωρίς βέβαια για να εξάγουμε τέτοιο συμπέρασμα. Ο ΕΛΓΑ κρατάει το υπόλοιπο. Αν βλέπετε διαφοροποιήσεις σε σχέση και με πέρυσι και με τα προηγούμενα ποσά που καταβλήθηκαν. Ο ΕΛΓΑ κρατάει το υπόλοιπο. Ναι. Τα κουτσουρεμένα ποσά και όλα αυτά θα τα δούμε. Υπάρχει και η δημοσιονομική πειθαρχία που είναι ένα μικρό ποσοστό, περίπου του 2% που τα κρατάνε κάθε χρόνο και μετά αυτό πληρώνεται τους επόμενους μήνες. Το ξέρουν οι παραγωγοί, το έχουν υιοθετήσει στην προγραμματική περίοδο αυτή που διανύουμε 15-19. Αλλά θέλω να πω και κάτι άλλο, ότι τελείωσε η προγραμματική περίοδο, η 15-19. Είναι η τελευταία της πληρωμή σήμερα, αύριο ή μεθαύριο, αναλόγως στο τραπεζικό σύστημα που έχει ο καθένας. Και ξεκινάει ένας νέος κύκλος για τους Έλληνες αγρότες, που εκεί χρειάζεται να βάλουμε νερό στο κρασί μας, όλοι μας, από τους απλούς παραγωγούς αλλά και τους συνεταιριστές. Έρχονται αλλαγές. Βέβαια, έρθει η νέα προγραμματική περίοδο, 21-27. Ναι. Πρέπει η χώρα μας να χαράξει μια νέα στρατηγική, μια νέα αγροτική στρατηγική. Θεωρώ ότι είναι η τελευταία ευκαιρία να δούμε πώς αυτός που λέει τεκιμόμενος γίγαντας, ο πρωτογενής τομέας, θα τον ξυπνήσουμε και θα το κρατήσουμε σαν κόρη οφθαλμού, αυτό το δυνατό πυλώνα που πραγματικά θεωρούμε ότι έχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη όταν γίνονται σωστές κινήσεις. Υπάρχει μια δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο. Εγώ θεωρώ ότι σαν Κρήτη είμαστε πάρα πολύ αδικημένοι στο κομμάτι των επιδοτήσεων. Ναι. Και εφόσον γίνεται και πληρωμή, πρέπει να τα αναφέρουμε αυτά. Περίπου από 45 μέχρι 55% χάσαν οι δεντρώδεις καλλιέργειες μέσα σε αυτή την προγραμματική περίοδο και με την πληρωμή τη σημερινή. Ένας παραγωγός που έπαιρνε 10.000 ευρώ επιδότηση από ελιές και από αμπέλια, που είναι το πιο παραδοσιακό κομμάτι του νομού Ηρακλείου, γι' αυτό αναφέρομαι εκεί, που αυτό ανήκει στις δεντρώδεις καλλιέργειες, σήμερα παίρνει 5.000 ευρώ. Ένα 50% έχει κουτσουρευτεί η βάση της σύγκλησης της ετήσιας που έχει, που είναι περίπου από 6, 7, 8% αναλόγως. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε ότι μια μεγάλη μείωση και με τις μεγάλες καταστροφές που έχουμε λόγω της κλιματικής αλλαγής τα τελευταία χρόνια. Είμαστε μάρτυρες με τη Σιτία. 3 χρόνια η Σιτία είχε να παράξει λάδι λόγω της κλιματικής αλλαγής. Και έρχεται το κερασάκι στην τούρτα πάλι λόγω της κλιματικής αλλαγής φέτος και χάνονται όλα μας τα λάδια. Αν δεν υπάρξει ένας στρατηγικός σχεδιασμός, δυστυχώς θα ερχόμαστε εδώ 2 φορές το χρόνο, το μήνα Οκτώβριο, να λέμε μπήκαν οι επιδοτήσεις. Και θα ξαναρχόμαστε το μήνα Δεκέμβριο και θα λέμε ξαναμπήκαν οι επιδοτήσεις. Και θα είναι αυτή μόνο έχετε η δουλειά μας, δίκιο. Το κομμάτι των επιδοτήσεων μέχρι το 2027. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Το ζητούμενο, τουλάχιστον όσον αφορά τη σημερινή ημέρα, γιατί το προγραμματικό κομμάτι θα το ξαναδούμε εμείς παρέα εδώ, κύριε Χιλετζάκη, είναι ότι είναι από τις λίγες φορές ότι όλα τα ποσά και των επιδοτήσεων αλλά και του εθνικού αποθέματος μπαίνουν σήμερα στην Τράπεζα Πειραιώς, μέχρι την Παρασκευή στα υπόλοιπα τραπεζικά καταστήματα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εδώ θα είμαστε αν υπάρξουν και αποκλήσεις. Να είστε καλά, ευχαριστώ.